Αφού βρήκαν την πόρτα κλειστή από τα αρμόδια Υπουργεία, δεν μπόρεσαν παρά να φιλοξενηθούν στον χώρο που πρότεινε ως διέξοδο Δήμος Σιτίας, στον επιβατικό σταθμό στο λιμάνι της πόλης υπό αντίξωες συνθήκες. Από την κρατική αναλγησία, οι μετανάστες βρήκαν παρηγοριά χάρη στους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και των διασωστών έκτακτων αναγκών Κρήτης, όμως και οι ψαράδες στο Παλέκαστρο βοήθησαν στην ασφαλή μεταφορά του μωρού 9 μηνών, 5 παιδιών, 12 εφήβων κάτω των 16 ετών, 28 ανδρών και 20 γυναικών από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράν και τη Συρία. Ενώ οι διακινητές, ένας Ουκρανός και ένας Βούλγαρος που παρέμειναν στην ίσο Ελλάσσα, συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση του λιμενικού. Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, το λιμεναρχείο Σιτίας έλαβε ένα σήμα σως. Δεν ξέρουμε και κανείς επισήμως δεν μας έχει πει τίποτα για το πόσες μέρες θα μείνουν εδώ πέρα και πού πρέπει να πάνε. Κάποια υπουργεία δεν δέχτηκαν να φιλοξενηθούν εκεί πέρα, οπότε αναγκαστικά είμαστε εδώ πέρα. Οι Σιτιακοί είναι φιλόξενοι και το απέδειξαν από τον πρώτο δημότη Θοδωρή Πατεράκη, δήμαρχο Σιτίας, μέχρι τους εθελοντές που εξασφάλισαν τα μέγιστα στους μετανάστες. Μέχρι και δώρο έκαναν σε παιδιά παιχνίδια για να ξεχαστούν από τον πόνο τους. Να κάνουμε όποιες παρεμβάσεις μπορούσαμε στους δύο αυτές έθεσες για να μπορούν τουλάχιστον να ξεκουραστούν οι συνάνθρωποι μας αυτοί και σε στοιχειώδες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας να μπορούν τουλάχιστον να παίρνουν το πρωινό τους και τα γεύματά τους να μην πεινάνε. Βάσει της νέας συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, θα πρέπει οι μετανάστες μετά την καταγραφή, φωτογράφηση και αποτύπωσή τους να επαναπροωθηθούν στην γείτονα χώρα από όπου και είχαν αναχωρήσει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας. Αυτό παραμένει άγνωστο πότε θα γίνει και μέχρι τότε θα παραμένουν οι μετανάστες όμοιροι της γραφειοκρατίας σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Ο Δήμαρχος Σιτίας, Θοδωρής Πατεράκης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στη διεύθυνση μεταναστευτικής πολιτικής, αφού θεωρεί ότι αυτό το περιστατικό είναι μόνο η αρχή όσων καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα και η κυβέρνηση και όχι μόνη της η αυτοδιοίκηση και οι εθελοντές, όπως δυστυχώς συμβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη σοβαρότητα και να μην περιμένουν πάντα από την αυτοδιοίκηση και από τους εθελοντές